πήρανε. Αγάπες και κλαίνε, ποια μοίρα τις μοίρανε. Δώσ' μου χέρι να πιαστώ, να πιαστώ να κρατηθώ. Το τράνο θα σφυρίξει στην Αργολίδα και μάλιστα το Σάββατο, 1η Αυγούστου, όπως λένε όλες οι πληροφορίες, ελπίζω να μην αναβληθεί και αυτή η έναρξη των δρομολογίων όπως αναβλήθηκε, επειδή δεν έγινε φιέστα, την 1η Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι επιτέλους το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του νομού, ένα έργο 30 εκατομμυρίων ευρώ, θα τεθεί στην διάθεση των πολιτών της Αργολίδας. Όλοι εμείς που παλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια για το σιδηρόδρομο, και πολιτικά πρόσωπα αλλά και πολίτες, δικαιούμαστε σήμερα πια να λέμε ότι είμαστε δικαιωμένοι. Έστω και αν το έργο το οποίο παραδίδεται, αυτό που θα παραδοθεί σε 2 μέρες, είναι ένα έργο κολοβό. Όχι ένα έργο έτσι όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Θα φέρω σήμερα στη δημοσιότητα 2 έγγραφα, τα οποία είναι επίσημα έγγραφα της Βουλής των Ελλήνων, τα υπογράφει ο Υπουργός, ο κύριος Λιάπης, και καταγράφουν τι έργο παραδόθηκε από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στα έγγραφα αυτά λοιπόν καταγράφονται τα ακόλουθα 3 χαρακτηριστικά. Πρώτον, το έργο έπρεπε να έχει παραδοθεί το 2006. Όλα αυτά με υπογραφή κυρίου Λιάπη. Δεύτερον, η απόσταση Άργος Αθήνα είναι, αυτό είναι το έργο, η εργολαβία που παραδόθηκε, έπρεπε να είναι σε 1 ώρα και 30 λεπτά και όχι σε 2 περίπου ώρες όπως θα είναι τώρα. Και τέλος, το 3ο χαρακτηριστικό είναι ότι τα δρομολόγια τα οποία θα γίνονται στη γραμμή Κόρινθος, Άργος, Ναύπλιο, είναι δρομολόγια προαστιακά με χρήση των 12 τρένων Railbus που έχει αγοράσει η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Παρ' όλα αυτά το έργο παραδίδεται με καθυστέρηση 3 ετών. Τα δρομολόγια θα γίνονται με 1,5 ώρα παραπανήσια διαδρομή από ό,τι αρχικά είχαν σχεδιαστεί και βεβαίως με πολύ αραιά δρομολόγια, 4 ή 5 λένε οι πληροφορίες, αντί για να είναι προαστιακά, δηλαδή κάθε 1 ώρα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι από Σεπτέμβρη ξεκινάει ο νέος αγώνας, ο σιδηρόδρομος στην Αργολίδα να γίνει πραγματικά ο σιδηρόδρομος στον οποίο δικαιούμαστε. Εγώ με αφορμή αυτά τα γεγονότα πρέπει να σας πω ότι θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τους εργαζόμενους του σιδηροδρόμου, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια πάλεψαν για ένα σιδηρόδρομο πολύ καλύτερο στην υπηρεσία των φτωχών Ελλήνων. Ξεκίνησαμε από Τρίπολη, ο προορισμός είναι στην Κορίνθο και θα γίνει με τα επιβίβαση στο Βραστιακό. Αρκετά καλά για πρώτο δρομολόγιο, ο κόσμος σιγά σιγά το μαθαίνει, 15-20 άτομα ξεκινήσαμε από Τρίπολη και σιγά σιγά θα το μάθουν και πιστεύω ότι ο κόσμος θα μας προτιμήσει. Μη πράγματι είναι νέοι, είναι υψηλών ανέσεων θα μπορούσαμε να πούμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε το δρομολόγιο που θέλει ο επιβάτης πάνω απ' όλα. Σε πρώτη φάση το έχουμε λίγο ανοιχτό όπως λέμε, δηλαδή είναι κάποια λεφτά παραπάνω από ό,τι θα είναι το κανονικό. Αυτή τη στιγμή Κόρινθος Τρίπολη είναι περίπου 2 ώρες, είναι φτηνό το εισιτήριο. Πιστεύω θα καλύψει πολλές κατηγορίες κοινωνικών στρωμάτων και ο κόσμος θα γυρίσει πάλι. Προς το παρόν έχουμε 4 δρομολόγια από Τρίπολη και 4 από Ναύπλιο προς Κόρινθο και αντίστροφα. Είναι
το ξεκίνημα του τρένου μετά από τόσα χρόνια που είχαμε να το δούμε. Σφύριξε επιτέλους το τρένο. Πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι πολύ όμορφα σήμερα. Προφανώς υπάρχουν τα πρώτα προβλήματα των πρώτων δρομολογίων. Χρειάζεται προσοχή από όλους, γιατί έχουμε ξεσυνηθίσει την κυκλοφορία του τρένου. Άρα θέλω να καλέσω όλους τους πολίτες να προσέχουν στις ισόπεδες διαβάσεις πάρα πολύ. Οι μηχανοδηγοί με τους οποίους μίλησα τώρα μου είπαν ότι τους έχουν δώσει εντολή για πολλές βραδυπορίες, τις οποίες δεν καταλαβαίνουν. Άρα προφανώς με το πάτημα της γραμμής προφανώς θα αναπτύξουν ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα στο μέλλον, και φαίνεται ότι πολύ σύντομα, πολύ πιο σύντομα από ό,τι και σήμερα, θα φτάνουμε στην Κόρινθο. Το εισιτήριο δείχνει να είναι αρκετά φτηνό, παρά το γεγονός ότι δυστυχώς από σήμερα αυξήθηκε κατά 33% αυξήθηκαν τα εισιτήρια των τρένων σε όλη την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να είναι ένα φτηνό μέσο μεταφορικό σιδηρόδρομος. Θα τον παρακολουθήσουμε. Θα είμαστε σύμμαχοι του σιδηροδρόμου, αλλά και αυστηροί κριτές των όποιων λαθών. Εγώ θέλω να καλέσω για άλλη μια φορά τους πολίτες της Αργολίδας, τους πολίτες και του Ναυπλίου και του Άργους, να το στηρίξουν αυτό το μέσο, το πιο οικολογικό μέσο μεταφοράς, γιατί πραγματικά ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης για την Αργολίδα. Και το air condition του, είναι καινούργια τα τρένα, άνετες οι θέσεις, εξαιρετικά φιλικοί οι υπάλληλοι. Η μετεπιβίβαση στην Κόρινθο, για λόγους που δεν έχω καταλάβει, την κάνουν σε 10 λεπτά, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν μόνο σε 3 λεπτά. Φαντάζομαι θα τα διορθώσουν οι υπηρεσίες του σε όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι έτσι 2-3 μήνες που θα είναι δοκιμαστικά τα δρομολόγια θα εντοπίσουν οι υπεύθυνοι τα όποια λάθη. Εμείς από την πλευρά μας ως κοινωνία θα στηρίξουμε το σιδηρόδρομο και πιστεύω ότι πραγματικά ξημερώνουν έτσι μέρες που θα είναι χρήσιμες και ωφέλιμες για τους επιβάτες και τους πολίτες που θα χρησιμοποιήσουν το σιδηρόδρομο. Βρισκόμαστε στο νοσέ του Ναυπλίου. Πάμε να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στον τότε νέο και τώρα παλιό σταθμό του ΟΣΕ. Με τη βοήθεια της κάμερας θα μπούμε στο εσωτερικό του τρένου να δούμε τι κατάσταση επικρατεί. Η κατάσταση όπως βλέπετε είναι εντελώς απαράδεκτη.